Σε αποκλεισμό των εισόδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησαν τα μέλη φοιτητικών συλλόγων. Κλειστές ήταν οι είσοδοι της παλιάς φιλοσοφικής, της Εγνατίας, στην Πριτανία, της Αγίου Δημητρίου και του Πολυτεχνείου, ενώ έμεινε ανοιχτή μόνο η είσοδος του ΑΧΕΠΑ. Εμείς θέλουμε να δείξουμε δυνατά ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσει και να εφαρμοστεί αυτό το νομοσχέδιο που ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στα ιδρύματα. Δεν έρχεται και να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών. Έρχεται να βάλει παραπάνω εμπόδια στις σπουδές μας και με τις βάσεις αγωγής και με τις διαγραφές φοιτητών. Αυτή τη στιγμή, σαν φοιτητικοί σύλλογοι, πάμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα που γίνεται ενάντια στο νομοσχέδιο. Αύριο θα ξαναγίνει αποκλεισμός του Απιθύτα. Όλη η φοιτητική κοινότητα αντιτίθεται σε αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η πανεπιστημιακή αστυνομία, φέρνει διαγραφές φοιτητών, φέρνει πειθαρχικά συμβούλια. Και στην ουσία, για το Υπουργείο και την κυβέρνηση, οι φοιτητές που αγωνίζονται θεωρούνται εγκληματίες από εδώ και στο εξής. Οι φοιτητές κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, αντιδρώντας την παρουσία πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ζητούν την επαναλειτουργία των σχολών με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας. Οι αγώνες που κάνουν για το Υπουργείο φαίνεται ότι αντιμετωπίζονται ως εγκληματικές πράξεις. Και εμείς θέλουμε να κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα και θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο ότι αντιτιθόμαστε σε αυτό το νομοσχέδιο και ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να περάσει. Προφανώς, όσο αυτό το πανεπιστήμιο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες μας και όλο και περισσότεροι φοιτητές θα θέλουν να διεκδικήσουν, έρχεται και η καταστολή για να μην διεκδικήσουμε. Οπότε και εμείς συνεχίζουμε και θέλουμε και όσο και περισσότερους φοιτητές γίνεται στο πλευρό μας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι πρόκειται να συμμετέχουν αύριο σε δύο συλλαλητήρια, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους κατά του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, τα συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν στη μία στο Άγαλμα Βενιζέλου και στις 5.30 στο ίδιο σημείο.